Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του Aquatic Talk Live. Για να βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχετε δώσει μια μικρή περιουσία για να φτιάξετε το θαλασσινό σενιδρίο ή μια μεγάλη περιουσία ή τέλος πάντων μπορεί να σας τα έχουν δώσει φίλοι σας, όπως έχουν δώσει και σε μένα και σε πολλούς παντρεμένους ακόμα. Και αφού φτιάξατε το μονάκριβο ενιδρίο σας, θέλετε να το βγάλετε φωτογραφία για να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι δύσκολο στο θαλασσινό. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω σήμερα με όσες γνώσεις έχω, δεν είμαι επαγγελματίας φωτογράφος, να σας εξηγήσω κάποια πράγματα, πώς μπορείτε να βγάλετε καλύτερες φωτογραφίες στο ενιδρίο σας. Και θα δούμε και ένα προγραμματάκι που μπορείτε να τις επεξεργάζεστε στο κινητό που είναι δωρεάν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει την κάμερα του κινητού. Αυτό το πρόγραμμα είναι το εργοστασιακό του κινητού μου. Το κινητό είναι ένα Xiaomi Mi 9 Lite. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο θα είναι και από το δικό σας κινητό. Θα είναι λίγο διαφορετικό, αλλά πάνω κάτω οι ρυθμίσεις θα είναι παρόμοιες. Λοιπόν, αν δούμε τώρα και προσπαθήσουμε να βγάλουμε φωτογραφία, θα βγει όπως το βλέπετε. Θα βγει δηλαδή ένα μπλε πράγμα και δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε κανένα χρώμα. Όσο και να προσπαθήσουμε στο αυτόματο να βγάλουμε καλή φωτογραφία, είναι σίγουρο ότι δεν θα το καταφέρουμε. Πάμε στις ρυθμίσεις του κινητού μας, στην κατηγορία Pro. Πάμε να σας εξηγήσω λιγάκι τι είναι κάποιες ρυθμίσεις και ποιες θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Λοιπόν, φυσικά στο Pro, ξεκινώντας από πάνω, μας λέει ποιο φακό έχουμε τέλος πάντων επιλέξει, εγώ τη βασική κάμερα. Λοιπόν, αυτά που θα πειράξουμε εμείς είναι το ISO. Το ISO θα προσπαθούμε να το δουλεύουμε όσο πιο χαμηλά γίνεται. Όσο πιο υψηλό ISO έχουμε, τόσο περισσότερο θόρυβο θα έχει η φωτογραφία μας. Το ISO πάει σε συνάρτηση με το S αυτό που βλέπουμε. Το S είναι το shutter speed, στην ουσία η ταχύτητα του κλίστρου. Δεν θα σας μπερδέψω με αυτά όμως. Οι πιο pro, ρε παιδί μου, θα τα ξέρετε ήδη φαντάζομαι, ή αν θέλετε να ασχοληθείτε μπορείτε να τα ψάξετε αυτά. Όσο πιο γρήγορη ταχύτητα κλίστρο έχουμε, τόσο πιο σκοτεινή θα βγει η φωτογραφία. Και αυτά, όπως είπαμε, πάνε σε συνάρτηση με το ISO. Εκεί που θέλω να σταθώ εγώ, και τέλος πάντων, το επόμενο είναι το F που είναι το focus. Μπορούμε να το έχουμε στο αυτόματο και να επιλέξουμε πού θα εστιάσει, ή μπορούμε να το βάλουμε, να το χρησιμοποιήσουμε manual focus και να προσπαθήσουμε να φέρουμε την εστίαση εκεί που θέλουμε. Πάει αυτό, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Εκεί που θα εστιάσουμε σήμερα είναι το white balance. Εκεί παίζονται όλα. Αν το κινητό σας έχει manual white balance, να μπορείτε να το ρυθμίσετε δηλαδή χειροκίνητα και όχι κάποια προεπιλογή, θα σας λύσει τα χέρια. Στην ουσία τι θα κάνουμε εμείς τώρα, άμα παίξουμε με το white balance, θα δούμε ότι μπορούμε να φέρουμε την φωτογραφία πολύ κοντά σε αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε. Θεωρώ ότι εδώ πέρα έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Έστω ότι το κινητό μας δεν έχει τη ρύθμιση Pro και ότι θα αναγκαστούμε να βγάλουμε μια τέτοια φωτογραφία. Θα σας δείξω τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Και θα σας δείξω και μια ωραία εναλλακτική για το βίντεο, γιατί στα βίντεο δεν έχει σχεδόν κανένα κινητό ρύθμιση white balance. Λοιπόν, έστω ότι δεν έχει. Έχουμε δύο εναλλακτικές. Ας βγάλουμε μια φωτογραφία για να την έχουμε σαν αρχείο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εναλλακτικές. Υπάρχει αυτό εδώ το προγραμματάκι που είναι δωρεάν και λέγεται Snapseed. Αυτό το προγραμματάκι πραγματικά θα μας λύσει τα χέρια, γιατί δεν χρειάζεται να περάσουμε τη φωτογραφία στον υπολογιστή για να τη φτιάξουμε. Μπορούμε να τη φτιάξουμε κατευθείαν από το κινητό. Τι εννοώ με αυτό? Φορτώσαμε
την φωτογραφία που βγάλαμε. Αυτή είναι η φωτογραφία που έχουμε βγάλει τώρα. Λοιπόν, πάμε στην προσαρμογή και μπορούμε μέσω της εφαρμογής να επιλέξουμε τη θερμότητα και να φέρουμε τη φωτογραφία μας αρκετά κοντά στο πραγματικό. Όπως βλέπετε, εδώ είναι, έτσι ήταν από εργοστασίου και εμείς μπορούμε να την κάνουμε έτσι, πολύ πιο σωστή. Σίγουρα δεν θα μείνετε μόνο εδώ, αν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Πραγματικά αν δεν την έχετε δουλέψει σας προτείνω να τη χρησιμοποιήσετε, είναι απίστευτη. Μπορούμε βέβαια να παίξουμε και με κορεσμούς και αντίθεση κτλ. Εντάξει, κοιτάμε λίγο να την έχουμε και πραγματική τη φωτογραφία και όχι να την κάνουμε εντελώς εξωπραγματική, αλλά ο καθένας μπορεί να το κάνει όπως θέλει. Ωραία, πάμε να σας δείξω τώρα και μία άλλη εναλλακτική, την οποία χρησιμοποιούσα αρκετό καιρό. Τώρα βέβαια έχω αγοράσει το Filmic Pro και κάνω τη δουλειά μου αυτό. Λοιπόν, η εφαρμογή, η δωρεάν, είναι η Open Camera. Έχουμε ανοίξει την Open Camera και είμαστε στο μενού του βίντεο αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να κατεβάσουμε λίγο το ISO. Όπως βλέπετε μπορούμε να πειράξουμε και εδώ πέρα το ISO και ταχύτητα κλίστρου κτλ. Αλλά αυτό που έχει αυτή η εφαρμογή και μπορούμε να κάνουμε είναι μπορούμε να πειράξουμε την ισορροπία λευκού στο βίντεο και να μας δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα δεν θυμάμαι ποια δούλευε σε μένα. Νομίζω ότι δούλευε η σκιά. Ναι, η σκιά είναι. Βλέπετε ότι έχει ξεμπλεδίσει το τοπίο και ότι φαίνεται πολύ πιο καθαρά. Μετά φυσικά μπορείτε να παίξετε εδώ με τις ρυθμίσεις σας για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στη φωτογραφία σε περίπτωση που το κινητό σας δεν υποστηρίζει κάποιο τρόπο να την επεξεργαστείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή που είναι δωρεάν και να σας κάνει πολύ καλή δουλίτσα. Αν πάλι θέλετε να επενδύσετε κάποια λεφτά, να το πω έτσι. Αν θέλετε να επενδύσετε κάποια λεφτά, και αυτό τώρα σας το δείχνω σαν bonus, θεωρώ ότι το έχουμε καλύψει ό,τι χρειαζόμασταν. Μπορείτε να πάτε και να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι επιπληρωμή, έχει κοντά στα 16 ευρώ. Έχει ό,τι καλύτερο έχω δει σε white balance, πραγματικά δεν έχω δει τίποτα καλύτερο. Μπορείτε να το ρυθμίσετε είτε αυτόματα και να το κλειδώσετε, είτε τις προεπιλογές που έχει αν σας βολέψει κάποια, ή μετά μπορείτε εδώ πέρα χειροκίνητα να επιλέξετε τι είναι καλύτερο για σας, και φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις προρυθμίσεις όπως ISO, ταχύτητα κλίστρου, εστίαση κτλ. Για να έχετε ένα πραγματικά απίστευτο αποτέλεσμα. Εδώ θα κλείσω. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που φτιάχνουμε και θέλετε να στηρίξετε την προσπάθειά μας, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο και θα σας δούμε σε επόμενο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ.